Προετοιμάζεται η Καβάλα Expo 2024 στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδίδης, η οποία προετοιμάζεται να γίνει στις αρχές του Οκτώβρη. Ήδη σχεδιάζουμε για τις 4 με 7 Οκτωβρίου, το πρώτο Σαββατοκύριακο επομένως του Οκτωβρίου, να έχουμε την 30 χρόνια κλείνει η Καβάλα Expo. Μία έκθεση η οποία έχει ξεκινήσει με δειλά βήματα μέσα στην πόλη, κάτω στην πιλωτή της νομαρχίας της Καβάλας, για να φτάσει πλέον πολύ δυναμικά να ανοίγει τις πύλες της, προσπαθώντας να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερους εκθέτες, περισσότερες επιχειρήσεις, όχι μόνο τοπικές αλλά και περιφερειακές και από χώρες κυρίως γειτονικές, με πολλά δρόμενα και δράσεις. Πλέον θα λέγαμε των επιχειρηματικών φόρουμ που έχουν σχέση με την επιχειρηματικότητα. Έχουμε τη γαστρονομία, το σαλόνι γαστρονομίας με τοπικές συνταγές. Έχουμε πολιτιστικά δρόμενα, μουσικά ακούσματα, τα οποία θέλουμε πραγματικά να κάνουμε την έκθεσή μας ακόμα πιο ελκυστική. Αποδείχθηκε ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια που ιδιαίτερα δώσαμε ένταση και έμφαση στη γαστρονομία αλλά και στα μουσικά ακούσματα, είδαμε ότι σχεδόν διπλασιάστηκε η επισκεψιμότητα, προβλήθηκε ακόμα πιο έντονα η έκθεσή μας, και γι' αυτό βλέπουμε φέτος από πολύ νωρίς να έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες δηλώνουν τη συμμετοχή τους και μας βάζουν και εμάς να πάμε τον πύχη ακόμα παραπάνω και πραγματικά να είμαστε αντάξιοι μιας λαμπρής έκθεσης που κλείνει φέτος τα 30 της χρόνια. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, Μάρκος Δέμπας, αναφέρθηκε και στις επιμελητηριακές εκλογές, καθώς και στο γεγονός ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας. Ήδη κλείνουμε 7 χρόνια. Εντάξει, κατανοητό ότι είχαμε 2 χρόνια κορονοϊού. Εκείνα τα 2 χρόνια πραγματικά λογικά και εμείς σαν επιμελητηριακή διοίκηση δεν κατορθώσαμε να κάνουμε αρκετά δρόμενα που σχεδιάζαμε. Απλώς ήμασταν δίπλα στους επιχειρηματίες, διεκδικήσαμε για τους επιχειρηματίες να έχουν τις επιστρεπτές, για παράδειγμα, και μη επιστρεπτές προκαταβολές, να βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα να ζωντανέψει την επόμενη μέρα με όλα αυτά τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά που ήταν σε εξέλιξη. Νομίζω όμως ότι πλέον δεν συντρέχει κανένας λόγος και ευελπιστώ και εμείς στις προς τα τέλη Νοεμβρίου, 24 Νοεμβρίου συγκεκριμένα, να ξεκινήσουμε και να ολοκληρώσουμε την θητεία μας και πραγματικά ο επιχειρηματίας, ο καβαλιώτης επιχειρηματίας, να επιλέξει την κατάλληλη διοίκηση που θεωρεί ότι μπορεί να, λέγαμε, να είναι δίπλα του, να συμπαρασταθεί και να είναι δίπλα στα προβλήματά του. Σαν διοίκηση προσπαθήσαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα πραγματικά να ανοίξουμε μία βεντάλια δράσεων, που αυτό ακριβώς μας κάνει ότι χρειαζόμαστε πραγματικά ένα χρονικό διάστημα ακόμα για να μπορέσουμε να τα φέρουμε σε μια ολοκλήρωση. Δεν είναι μόνο η επέκταση της δομής στήριξης της νεοφυείου επιχειρηματικότητας, δεν είναι μόνο τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά τα οποία έχουμε σε εξέλιξη για την προβολή των επιχειρήσεών μας και των τοπικών προϊόντων. Δεν είναι μόνο το βιοτεχνικό πάρκο, το οποίο και αυτό με τη νέα διοίκηση θέλουμε και σκεφτόμαστε να το επεκτείνουμε. Πολλές δράσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και νομίζω ότι πλέον της στήριξης προς τις επιχειρήσεις, γιατί πλέον το μεγάλο ζητούμενο και το μεγάλο πρόβλημα είναι η καθημερινότητα των επιχειρήσεών μας και από εδώ είναι και η διεκδικητικότητα της δικής μας διοίκησης. Ήμασταν συνεχώς παρόντες, συνεχώς όπου υπήρξε πρόβλημα είχαμε την παρέμβασή μας και νομίζω ότι σε αρκετές περιπτώσεις κατορθώσαμε να βρούμε λύσεις σε προβλήματα τα οποία φαινόταν ότι μάλλον δεν θα είχαμε λύσεις. Να θυμίσω για χαρακτηριστικό παράδειγμα το 12,4% που επί 10 χρόνια δεν το πέρανε οι επιχειρήσεις μας και κατορθώσαμε το 2019 επιτέλους να βρεθεί η λύση, να γίνει ο συμψηφισμός προς όφελος εκατοντάδων επιχειρήσεων και της Καβάλας και της περιφερειάς μας. Άρα ναι, θέλουμε να συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα, να ολοκληρώσουμε αυτά που έχουμε ως βάλει στόχο. Και νομίζω ότι και ο ίδιος επιχειρηματίας θα μας τιμήσει με την ψήφο του όταν με το καλό γίνουν οι εκλογές.